Χθες κατέθεσα τη 19η επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τις γυναικοκτονίες. Την 13η επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου, για την έμφυλη βία, για το αν θα προστατευθούν τα δικαιώματα των πολιτών και των γυναικών που κακοποιούνται, για το αν θα αναλάβει πρωτοβουλία και αν θα λάβει μέτρα η κυβέρνηση για την ουσιαστική και αποτελεσματική πάταξη της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται εδώ και 10 μήνες να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Πριν από λίγες μόνο μέρες είχαμε την 6η κατά σειρά γυναικοκτονία για το 2024. Εχθές η κυβέρνηση ομολόγησε ότι το panic button δεν ήταν και δεν είναι επαρκώς διαθέσιμο στις γυναίκες και εξήγηλε την επέκτασή του. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης ομολόγησε ότι δεν υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες ενδοοικογενειακής βίας στην ελληνική αστυνομία και εξήγηλε ότι θα τις αυξήσει από 18 σε 63. Όλα αυτά δυστυχώς μαρτυρούν μια κραυγαλαία απούσα πολιτεία, μια κραυγαλαία απούσα βούληση προστασίας των γυναικών, μαρτυρούν ότι δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πολιτική βούληση για την αποτελεσματική πρόληψη, καταπολέμηση, πάταξη της έμφυλης βίας. Μαρτυρούν ότι δυστυχώς και στο θέμα αυτό παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια. Παιχνίδια, τέλος κύριε Μητσοτάκη, οι γυναίκες όλης της χώρας απαιτούν ουσιαστικά μέτρα. Ως η μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγός μέσα στη Βουλή, σας καλώ επιτέλους να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να έρθετε επιτέλους στη Βουλή να απαντήσετε γιατί δεν προστατεύετε αποτελεσματικά τις γυναίκες.